Δήμητρα Μπαλαφούτη στο μικρόφωνο, είμαστε κοντά σας και σήμερα διότι Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Γιάννης Μπέζος και Φωτεινή Μπαξεβάνη έρχονται στην Πάτρα με τις θεσμοφοριάζουσες του Αριστοφάνη, μια κωμωδία την οποία τη συζητήσαμε και χθες με τον κύριο Γιάννη Μπέζο, είναι πάντα επίκαιρη, θα παρουσιαστεί για μία και μόνο βραδιά στην Πάτρα, στο Δημοτικό Θερινό Θέατρο, 31 Ιουλίου, αυτή την Κυριακή λοιπόν που μας έρχεται. Και σήμερα κοντά μας, τηλεφωνικά βεβαίως, είναι ο κύριος Βλαδίμηρος Κυριακίδης, για τον οποίο δεν θέλω να πω και πάρα πολλά λόγια, διότι όλοι γνωρίζουμε ότι έχει τη θέση του, έχει κατακτήσει τη θέση του εδώ και πάρα πολλά χρόνια, πάνω από 40 χρόνια στο καλλιτεχνικό στερεώμα, έχει το δικό του χαρακτήρα, το δικό του τύπο. Παρ' όλα αυτά, δεν ξέρω γιατί θα μας το πει και ο ίδιος, αισθάνομαι ότι είναι σαν να τον ξέρουμε, υπάρχει μια αμεσότητα βλέποντάς τον και παρακολουθώντας τον μέσα και από τις τηλεοπτικές σειρές αλλά και από το θέατρο και θέλω να τον καλημερίσω. Καλή σας μέρα. Καλημέρα και ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σας λόγια. Ειλικρινά ευχαριστώ πάρα πολύ. Χαίρομαι πάρα πολύ που θα τα πούμε και πραγματικά θέλω να ξεκινήσουμε με αυτό. Είστε ένας άνθρωπος που όταν σας βλέπουμε και στην τηλεόραση, καταρχήν με το που σας φέρνει κάποιος στο μυαλό του, κάποιος θεατής, αμέσως έχει κάποια πολύ χαρούμενα στιγμιότυπα από εσάς στο μυαλό μας. Πώς το έχετε καταφέρει όλο αυτό, γιατί υπάρχει μια αμεσότητα σε όλη αυτή τη συμπεριφορά που βγαίνει προς τα έξω από εσάς? Αυτό έχει να κάνει με την ειλικρίνεια που αντιμετωπίζεις και τη δουλειά σου αλλά και τον κόσμο. Πάντα προμετωπίδα στην αναζήτησή μου σε αυτή τη δουλειά ήταν αυτό. Να παράγω ειλικρίνεια προς τα κάτω, να μην θεωρήσει ο θεατής ποτέ ότι τον κοροϊδεύω. Αυτό σημαίνει ότι πάντα εκμεταλλεύομαι 100% τις δυνατότητες μου, διότι και για μας, όταν ο κόσμος μας βλέπει στην τηλεόραση, μας κάνει την τιμή να έρθει στο θέατρο και να πληρώσει για να ψυχαγωγηθεί, εμείς πρέπει να του το ανταποδώσουμε. Και αυτός είναι ένας κινητήριος μοχλός για μένα και όλο αυτό που περιγράφω μέσα από μια απλότητα. Ο θεατής δεν πρέπει να καταλαβαίνει την προσπάθειά σου. Πρέπει να νιώθει όταν σε βλέπει ότι και αυτός μπορεί να κάνει αυτό που κάνεις. Mm-hmm. Άρα λοιπόν σπάω το τέταρτο τοίχο στο θέατρο, σπάω και την οθόνη. Δηλαδή, αν πάω στο θέατρο, σπάω τον τέταρτο τοίχο και ο θεατής νομίζει ότι είναι και αυτός επάνω στη σκηνή. Άρα ταξιδεύει μαζί μου. Στην οθόνη της τηλεόρασης είναι σαν να έχω μπει μέσα στο σπίτι του. Άρα αυτομάτως γίνομαι ο συγγενής, ο φίλος, ο γείτονας που μπορούμε να πούμε δύο κουβέντες παραπάνω. Και γι' αυτό έχει αποκτηθεί αυτή η οικία προσέγγιση προς το θεατή, αλλά και του θεατή προς εμένα. Και γι' αυτό το λόγο είμαστε και εμείς σίγουροι ότι και σε αυτή την παράσταση με την οποία έρχεστε στην Πάτρα με τις θεσμοφοριάζουσες θα αισθανθούμε και πάλι πολύ οικεία μαζί σας, διότι είναι ναι μεν μια πολιτική, είναι όμως και μια κομική παράσταση ταυτόχρονα, έτσι δεν είναι? Πώς το έχετε καταφέρει και το έχετε συνδέσει όλο αυτό? Κοιτάξτε, δεν το έχουμε ακριβώς καταφέρει εμείς, το έχει καταφέρει mm-hmm. ο Αριστοφάνης. Mm-hmm. Κατ' επέκταση είναι εμείς. Σωστά. Ο Αριστοφάνης είναι μοναδικός συγγραφέας, ήταν δηλαδή, λέω είναι γιατί ακόμα είναι ζωντανός γύρω μας. Και έχει καταφέρει αυτό το ακατόρθωτο. Μέσα από την κωμωδία του διδάσκει. Μέσα από την απλότητα και όπως θα δείτε κι εσείς, αυτή η παράσταση έχει αυτό το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό. Έχει μια απίστευτη απλότητα στην αφήγηση προς το θέατη. Δεν θέλει να μπερδέψει κανέναν. Καλεί τον θεατή να έρθει να διασκεδάσει και όταν φύγει μπορεί και να έχει προβληματιστεί. Αυτός είναι ο στόχος μας και εμάς σαν δημιουργούς αλλά και του ίδιου του Αριστοφάνη και κυρίως μέσα από το κείμενό του αυτό το καταφέρνει ως επιτοπλίστων ο ίδιος Αριστοφάνης. Mm-hmm. Και κατ' επέκταση φυσικά και εσείς έτσι που έχετε αναλάβει να βγάλετε πέρα στους ρόλους. Ναι, απλά δεν μπορώ να αφήσω στο φυσικά πλάι τον ίδιο τον Αριστοφάνη, γιατί όταν έχεις ένα τέτοιο συγγραφέα στα χέρια σου είναι ένα θειοδόρο. Είναι τυχαία η περίοδος που διανύουμε με το συγκεκριμένο έργο που ανεβάζεται αυτή τη στιγμή? Έχει σχέση? Δεν νομίζω ότι έχει σχέση. Mm-hmm. Είναι επιλογή, ένας διακαής πόθος και του Γιάννη, αλλά και εμένα εφόσον μου κάνει πρόταση, να κάνω το συγκεκριμένο έργο γιατί μας αρέσει σαν έργο. Δεν νομίζω ότι έχει κάτι επίκαιρο να περιγράψει. Το μόνο επίκαιρο που μπορώ να βρω και να ταυτιστεί δηλαδή το τότε με το τώρα είναι αυτή η αιώνια διαμάχη του άντρα και της γυναίκας που απαντήσεις δεν έρχονται στο τέλος. Mm-hmm. Ποτέ δεν θα έρθουν φαντάζομαι ούτε στην συγκεκριμένη παράσταση και γενικά νομίζω ότι θα μείνουν αναπάντητα πολλά ερωτήματα ανάμεσα σε αυτή τη διαμάχη των δύο φίλων που είναι και ωραίο να υπάρχει, έτσι δεν είναι? Σαφές, αν δεν υπήρχαν θα είχαμε πλήξει.
αφόρητα θα είχαμε πλήξει. Μέσα από τη συγκεκριμένη παράσταση, λοιπόν, υπάρχουν άλλα κακώς κείμενα, ίσως εντός εισαγωγικών, που μπορεί να εντοπίζουμε στοιχεία και του σήμερα, που να λέμε, κοίταξε να δεις πόσο διαχρονικό, πόσο επίκαιρο είναι το συγκεκριμένο έργο. Συνέβαιναν τότε και συνεχίζουν να συμβαίνουν ακόμα και σήμερα αυτά τα πράγματα. Κοιτάξτε, ναι, είναι αυτό που περιέγραψα πριν, αυτή η συνεχής αγωνία, η υπαρξιακή αγωνία ανδρών γυναικών για να συμβλέψουν. Η γυναίκα ως ένα τσουνάμι αισθητικής συγκεντρώνει πάρα πολλές πλευρές του εαυτού της, μέσα της. Φανταστείτε λοιπόν τι μάχη γίνεται. Και όπως πολύ σωστά ένας φίλος μου ψυχίατρος κάποτε μου είχε περιγράψει, αστειευόμενος βέβαια, ότι ο άντρας έχει τρία κουτιά μέσα στο κεφάλι του. Το ένα είναι γεμάτο, το άλλο είναι άδειο και ένα απλώς για να το έχει. Η γυναίκα δεν ξέρουμε πόσα κουτιά έχει μέσα στο κεφάλι της. Οπότε εκεί, ναι, λοιπόν, βέβαια, φαίνεται όλο. Το είπατε, σας το είπε μάλλον ο ψυχολόγος, μέσα σε πολύ απλά λόγια και κατατοπιστικά. Ναι. Και καταλαβαίνετε λοιπόν, εγώ παρόλο ότι θαυμάζω τη γυναίκα, τη χαρακτηρίζω ένα τσουνάμι αισθητικής που πρέπει να το παρακολουθείς εξ αποστάσεως λίγο, να μην πλησιάζεις και πολύ. Και για να σας πω και μια άλλη φράση, τη θάλασσα και τη γυναίκα δεν την καταλαβαίνουμε. Αρκεί μόνο τη θαυμάζουμε. Πολύ ωραίο και μακάρι να το κάνουν πρόσφατα, βέβαια. Και το χαίρομαι. Και μακάρι να το έχουν και πολύ αυτό στο μυαλό τους. Έτσι θα μπορέσουν να μας καταλάβουν λιγάκι καλύτερα. Ή και να μην μας καταλάβουν. Αυτό είναι το επίκαιρο το που μπορώ να βγάλω. Μην ξεχνάτε ότι το έργο αυτό όταν γράφτηκε εν μέσω πολέμου ήταν η χώρα. Mm-hmm. Ακόμα ήταν μια χώρα που από τότε έχει δανειστεί. Δηλαδή αυτά είναι τα άλλα. Αυτά, ξέρετε, μέσα το ίδιο από την εξιστόρηση της αφήγησης της ιστορίας δεν διαφαίνονται τόσο πολύ. Ψάχνοντας και αναλύοντας το ίδιο το έργο μπορούμε να βρούμε βεβαίως συνιστώσεις που να χαρακτηρίζουν το σήμερα. Αλλά αυτό που προτείνει το ίδιο το έργο είναι, πιστέψτε με, η ψυχαγωγία και όχι οι αναγωγές στο σήμερα. Mm-hmm. Οπότε εμείς σίγουρα θα γελάσουμε παρακολουθώντας τη συγκεκριμένη παράσταση. Αποδεδειγμένα πλέον. Mm-hmm. είναι το μόνο σίγουρο. Πόλεις. Βέβαια. Ποια είναι η εικόνα σας λοιπόν, μιας και με πάτε εκεί, γιατί έχετε παρουσιάσει συγκεκριμένη παράσταση σε διάφορα μέρη της Ελλάδας. Ποια είναι έτσι η εικόνα που έχετε από το κοινό, γιατί υπήρχε και ένα μεγάλο διάστημα έτσι που δεν είχατε άμεση επαφή. Ναι, ναι, ναι. Βέβαια, εντάξει, και πέρυσι είχαμε εκεί. Mm-hmm. Λίγο πιο δειλά. Ναι, αλλά και πάλι ο κόσμος μας αγκάλιασε, σχετικά αν υπήρχε το 75% πληρότητας των θεάτρων. Αλλά τώρα θα σας εξηγήσω το πολύ γοητευτικό κομμάτι της δουλειάς μας, γιατί ταξιδεύοντας από πόλη σε πόλη, το κοινό είναι διαφορετικό, δεν είναι ποτέ ίδιο. Αυτό αυτομάτως μας γεμίζει τις μπαταρίες να αντιδράσουμε κι εμείς διαφορετικά όταν κάνουμε την παράσταση. Είναι ανάλογο, είναι ένα παιχνίδι, δούνε και λαβεί με το κοινό. Και πραγματικά κάθε πόλη είναι άλλο κοινό. Αντιλαμβάνεται αλλιώς την παράσταση. Πραγματικά εμείς προσαρμοζόμαστε σε αυτό που συμβαίνει. Και πραγματικά είναι εντυπωσιακό, γιατί ο θεατής, γι' αυτό είναι διαφορετικό το κοινό από πόλη σε πόλη, ταξιδεύει για μια μισή ώρα μαζί μας, δεν σκέφτεται, αφήνει τις αισθήσεις του ελεύθερες, άρα καταλαβαίνει πάρα πολλά από την παράσταση. Γιατί για μένα ο θεατής παντού και πάντα είναι πανέξυπνος. Δεν τον ξεγελάς με τίποτα. Και σίγουρα ο καθένας παίρνει κάτι διαφορετικό από κάθε παράσταση. Και αυτός είναι ο στόχος του θεάτρου. Ο θεατής που θα φύγει, δηλαδή αν με ρωτήσετε τι έχει να πει η παράσταση, θα σας πω εσείς τι νομίζετε, τι αποκομίσατε. Ο κάθε θεατής πρέπει να έχει τη δικιά του σκέψη και το δικό του όφελος. Mm-hmm. Και είναι και ανάλογα με τα βιώματα του καθενός το τι θα αντιληφθεί και πώς θα το αντιληφθεί αυτό που βλέπει η επί σκηνής. Εσάς πώς θα σας δούμε επί σκηνής και τι είναι αυτό που σας αρέσει στο ρόλο σας, θέλω να μου πείτε. Εμένα θα με δείτε ως Ευρυπίδη. Καταρχάς ξεκινάμε από τον ογκόλυθο Ευρυπίδη και το έργο του. Εδώ βέβαια με την υπογραφή του Αριστοφάνη. Είμαι πολύ χαρούμενος που έστω και ενημερωτικά, έστω και λίγο ψάχνοντας, μπήκα ξανά στον Ευρυπίδη και έψαξα μερικά πράγματα, γιατί δεν είναι μόνο να εκμεύσουμε το αστείο, αλλά να βγάλουμε και μια προσωπικότητα. Όσο προλαβαίνω να τη βγάλω αυτή την προσωπικότητα, γιατί και ο ρόλος του Ευρυπίδη δεν είναι πολύ μεγάλη η συμμετοχή του μέσα στο έργο, ο Κακομοίρης ο Μνησίλοχος τραβάει όλο το έργο. Αλλά προσπαθώ έστω και με 2-3 ατάκες να δείξω ότι αυτός ο άνθρωπος έχει ένα μέγεθος και ένα πραγματικό πρόβλημα. Το πραγματικό του πρόβλημα
πάντα με την υπογραφή του Αριστοφάνη είναι ότι στα θεσμοφόρια οι γυναίκες που γιορτάζουν τον χρόνο θα αποφασίσουν να τον εκτελέσουν, να τον σκοτώσουν, γιατί τις κακολογεί στις τραγωδίες του. Έτσι λοιπόν αποφασίζει να πάει στον Αγάθωνα, τον άλλον τραγικό ποιητή της εποχής, να τον παρακαλέσει να πάει ανταυτού και να μιλήσει υπέρ του Ευρυπίδη. Αρνεί το Αγάθωνας και καταλήγει να ντύσει το συμπέθερό του, το μισήλοκο γυναίκα ή πιο γελίο, και να τον στείλει στα θεσμοφόρια, όπου βέβαια αποκαλύπτεται η ταυτότητά του και γίνεται πανικός. Μέχρι να δώσει την οριστική λύση και πάλι ο Ευρυπίδης. Να πούμε σε αυτό το σημείο ότι είναι ο κύριος Γιάννης Μπέζος που είναι στο ρόλο του Μνησίλοχου. Εσείς συνεργάζεστε για δεύτερη φορά, αν δεν κάνω λάθος, με τον κύριο Γιάννη Μπέζο, έτσι, γιατί είχατε συνεργαστεί και στη Λυσιστράτη. Ναι, η πρώτη ήταν στη Λυσιστράτη, ναι, ακριβώς, και τώρα στη Θεσμοφοριάζουσα. Πώς είναι λοιπόν αυτή η σύμπραξη? Κοιτάξτε, δεν θα επιχειρούσα να συνεργαστώ με κάποιον που δεν τον εκτιμούσα. Και θα σας πω και το πολύ καλό. Όταν μου τηλεφώνησε ο Γιάννης, μου είπε πριν από πολύ καιρό, μου είπε το άλλο καλοκαίρι, σχεδόν ένα χρόνο πριν, σκέφτομαι κάτι. Του είπα, Γιάννη μου, ό,τι θέλεις. Δεν πρόλαβε να μου πει τίποτα. Mm-hmm. Αυτό τα λέει όλα. Δεν πρόλαβε να μου πει ούτε έργο ούτε τίποτα. Λέω, ό,τι είναι, πάρε με και πες μου τι θέλεις. Και αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο. Θα σας πω και κάτι. Mm-hmm. Είμαι τόσο χαρούμενος που ο Γιάννης κάνει αυτό το έργο και επομίζεται τον Μνησίλοχο, γιατί πραγματικά του αξίζει. Το αξίζει πάρα πολύ. Μεγάλη διαδρομή μες στο θέατρο. Και αν δεν έπαιζε αυτό στο Μνησίλοχο, ποιος θα τον έπαιζε? Εγώ? Όχι. Εγώ είμαι πολύ χαρούμενος που κάνω τον Ευρυπίδη και θαυμάζω τον Γιάννη. Συν η σκηνοθεσία του, που θαυμάζω αυτό, την απλότητα και την ειλικρίνεια και τη σαφήνεια του λόγου, για να καταλάβει ο θεατής τι βλέπει. Mm-hmm. Αυτό το απολαμβάνω. Και όλα αυτά σε συνδυασμό και με τη μουσική του κυρίου Φίβου Δελιβοριά, έτσι, που φαντάζομαι ότι και αυτό βοηθάει κάπως στο να διαμορφωθεί ένα κλίμα και προς το θεατή. Βοηθά τα μέγιστα. Εγώ δεν τον γνώριζα σαν καλλιτέχνη, τον γνώρισα από κοντά και μέσα από τη μουσική του, φυσικά, που είδα εδώ τώρα. Πραγματικά έχω εντυπωσιαστεί το πόσο βαθιά μπορεί να μπει σε ένα κείμενο και πόσο μπορεί να βγάλει και την ποίηση, μπορεί να βγάλει και το αιχμηρό αστείο. Πραγματικά έχω εντυπωσιαστεί πάρα πολύ. Είναι πραγματικός καλλιτέχνης. Με αντίληψη, αυτό θέλω να πω. Εμείς θέλω να πω σε αυτό το σημείο ότι σας έχουμε στο μυαλό μας σαν κωμικό, σαν έναν κωμικό ηθοποιό, ο οποίος συνεχώς εξελίσσεται και συνεχώς βλέπουμε από εσάς πολύ διαφορετικά πράγματα. Δεν ξέρω πώς μπορεί να γίνει αυτό. Εσείς από τη δικιά σας πλευρά έχετε το άγχος για το αν θα καταφέρετε, για παράδειγμα, στη συγκεκριμένη παράσταση να γελάσει ο κόσμος? Ή μετά από... Αυτό είναι το μεγάλο στοίχημα. Είναι, όσα χρόνια και αν περάσουν, για μένα κάθε παράσταση είναι σαν η τελευταία παράσταση της ζωής μου. Άρα καταλαβαίνετε ότι δίνω όλες τις δυνατότητες που έχω και πραγματικά κάθε μέρα, κάθε φορά... Προσπαθώ, και η μεγάλη μου αγωνία είναι και λέω στην εαυτό μου να δω, θα τα καταφέρω σήμερα να γελάσουν. Με αυτό μεγάλο στοίχημα. Πάρα πολλά. Ναι, πολύ μεγάλο στοίχημα και δεν νομίζω ότι θα μου φύγει και ποτέ, γιατί έτσι είναι η ιδιοσυγκρασία μου. Βέβαια, έτσι αντιλαμβάνομαι τη δουλειά μου. Το πετυχαίνετε πάντα, έτσι, αυτή είναι η αλήθεια, γιατί και μέσα από τις τηλεοπτικές σειρές, τις οποίες ο περισσότερος κόσμος από εκεί μπορεί να έρθει σε επαφή μαζί σας, γιατί κακά τα ψέματα, οι περισσότεροι από την επαρχία εννοώ, είναι λίγο πιο δύσκολο να μπορέσουν να σας δουν από κοντά, εάν δεν έρθει περιοδία στην περιοχή κάποια παράσταση με εσάς. Εμείς λοιπόν σας έχουμε αγαπήσει τα τελευταία χρόνια και μέσα από την τηλεοπτική σειρά Μην αρχίζει τη Μουρμούρα. Θέλω, αν δεν έχετε πρόβλημα, να κάνουμε ένα σχόλιο και γι' αυτό, γιατί εμείς πραγματικά αισθανόμαστε σαν η συγκεκριμένη σειρά να ξεκίνησε μόλις χθες και όχι πριν 10 χρόνια. Ναι. Μεγάλη είναι επιτυχία και αυτό, εξίσου και αυτό. Μεγάλο στοίχημα και αυτό που βάλαμε όταν ξεκινήσαμε τη Μουρμούρα. Από την αρχή φάνηκε βέβαια ότι είναι κάτι, έχουμε ένα πολύ καλό εργαλείο στα χέρια μας. Ήμουν από τους πρώτους που είπα ότι αυτή η σειρά μπορεί να πάει και 10 χρόνια και βγαίνω αληθινός του χρόνου, θα είναι η 10η χρονιά της Μουρμούρας. Για μένα η Μουρμούρα ήταν ένα πεδίο έρευνας και πάλι, για να μπορέσω να εξελιχθώ. Και αυτά που έχω κατακτήσει σε παλαιότερες εποχές, από παλαιότερες σειρές ή από το θέατρο, να μπορέσω να τα εξελίξω, γιατί πάντα με αφορά η έρευνα στη δουλειά μου. Και είμαι πολύ χαρούμενος που κατόρθωσε τελικά η Μουρμούρα 10 χρόνια να μπαίνει στα σπίτια των ανθρώπων και να τους κάνει παρέα. Και η μεγαλύτερη ανταμοιβή που έχω ακούσει
στον εγκλισμό που είχαμε υποστεί μέσα στα σπίτια μας ήταν ότι να είστε καλά που είστε εκεί και μας κρατάτε παρέα. Mm-hmm. Δεν υπάρχει. Κάτι παραπάνω, τι άλλο να ζητήσω. Και ίσως αυτό οφείλεται και στην απλότητα. Βεβαίως, ναι. Ίσως οφείλεται και στην απλότητα και στην αμεσότητα της συγκεκριμένης σειράς, έτσι, που είναι τόσο απλά τα πράγματα και βγαίνουν όλα αβίαστα. Και το γέλιο και ο προβληματισμός. Παρ' όλα αυτά, εσείς είστε 42 χρόνια στο θέατρο, όχι μόνο με κωμωδία, αλλά και με δράμα, έτσι. Υπάρχει κάτι που ξεχωρίζεται? Εννοείται σαν είδος ή σαν έργο? Σαν είδος. Κοιτάξτε, δεν μπορώ να ξεχωρίσω. Απλά κάποια στιγμή έκανα την επιλογή στη ζωή μου, γιατί ήθελα να εξελιχθώ στην κωμωδία, να αφοσιωθώ στην κωμωδία. Mm-hmm. Βέβαια, μέσα από την τραγικότητα της κωμωδίας. Τώρα είναι λίγο σύνθετα αυτά που θα πω, αλλά δεν πειράζει, θα τα πω. Mm-hmm. Ξέρετε ότι ο Πάσχων, που κάνει τους άλλους να γελούν, κουβαλάει και μια τραγικότητα μέσα του. Όταν εμένα μου συμβαίνει το κακό, εσείς μπορεί να γελάσετε. Αν εγώ πατήσω μια μπανάνα και πέσω στον δρόμο και σε κατευτώ, οι γύρω μου μπορεί να γελάσουν γιατί είναι αστείο. Mm-hmm. Αλλά για τον Πάσχοντα είναι τραγικό εκείνη τη στιγμή. Αεξού λοιπόν τώρα, γι' αυτό δεν μπορώ να ξεχωρίσω το ένα μετά άλλο. Το έκανα, πήρα σαν απόφαση στη ζωή μου και μέσα από αυτή την τραγικότητα με ενδιαφέρει και πάρα πολύ το δράμα. Πάρα πολύ. Γιατί έτσι αντιλαμβάνομαι και την κωμωδία μου. Άρα νομίζω ότι θα έρθει και η στιγμή που θα κάνω ξανά στροφή και θα περάσω πάλι στο δράμα. Mm-hmm. Και είναι σίγουρο ότι θα ανταποκριθείτε. Το κάνετε μέσα σε όλα αυτά τα χρόνια με απόλυτη επιτυχία σε οποιαδήποτε περίπτωση, είτε σε κωμωδία είτε σε δράμα. Εμείς σας έχουμε αγαπήσει και στις δύο περιπτώσεις. Mm-hmm. Κλείνοντας, σας έχει επηρεάσει όλο αυτό το οποίο γίνεται τα τελευταία δύο χρόνια με όλα αυτά τα περιστατικά, με τις καταγγελίες, με το MeToo, σας έχει αγγίξει σε κάποιο βαθμό? Σαν πολίτη πάρα πολύ. Mm-hmm. Σαν επαγγελματία ηθοποιό, αυτό που λέω είναι αυτά τα γεγονότα είναι το 3%. Το υπόλοιπο 97% είμαστε επαγγελματίες. Mm-hmm. Αλλά σαν πολίτη, ναι, με έχει αγγίξει πάρα πολύ. Όπως σε όλες τις περιπτώσεις, έτσι υπάρχουν αυτά τα περιστατικά, ναι. Έτσι ακριβώς και στο συγκεκριμένο χώρο. Παρ' όλα αυτά, εσείς θα συνεργαζόσασταν ποτέ με κάποιον συνάδελφο που ίσως είχε κατηγορηθεί? Όχι, όχι. Mm-hmm. Δεν θα, δηλαδή και από τη στιγμή που είναι αποδεδειγμένα τα πράγματα, έτσι. Δεν μιλάω για μια διαμάχη, mm-hmm. μια απλή διαμάχη. Και εγώ έχω διαπληκτιστεί με συναδέλφους την ώρα της δουλειάς, έχουμε ζητήσει τη συγγνώμη, αλλά άλλο ένας διαπληκτισμός και άλλα αυτά τα γεγονότα. Εγώ δεν θα συνεργαζόμουν στο μέλλον. Και να σας πω και κάτι, και πιο παλιά και χωρίς να πάρουν τόσα γεγονότα, στη δουλειά μου θέλω πάντα ανθρώπους που ασχολούνται με τη δουλειά τους. Δεν μπορώ ανθρώπους που πιθανόν να έχουν άλλες βλέψεις ή να είναι λίγο άρρωστοι είτε στο μυαλό είτε στην ψυχή. Δεν μπορώ να συνδιαλλαγώ μαζί τους. Και πάντα είχα αποκλείσει ανθρώπους. Θέλω ανθρώπους που να ασχολούνται με τη δουλειά τους για να περνάνε όμορφα. Κύριε Κυριακίδη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη. Θα μπορούσαμε να τα λέμε για πολλή ώρα ακόμα, αλλά ξέρω ότι είναι περιορισμένος ο χρόνος σας. Σας ευχαριστούμε πολύ, σας περιμένουμε να σας δούμε από κοντά και να σας απολαύσουμε. Περιμένουμε και εσάς να μας δείτε. Και εμείς με χαρά θα περιμένουμε εσάς. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, πάρα πάρα πολύ. Καλή σας μέρα. Καλημέρα, να είστε καλά. Ευχαριστούμε και εσάς που ήσασταν και σήμερα κοντά μας. Ήταν η τελευταία εκπομπή. Θα σας αφήσουμε έτσι για καλοκαιράκι. Θα τα πούμε και πάλι. Να περάσετε καλά. Καλημέρα σε όλους και καλή συνέχεια.